για την Ιφηγένεια και τον Γιώργο. Τη Χρύσα και το Σωτήρι, τη Μάρθη και το Βάιο. Και μαζί για όλα τα θύματα των Τεμπών. Ένα προς ένα, όλα τα γόρια και τα κορίτσια, τις γυναίκες και τους άνδρες που το μοιραίο βράδυ του 2023, τη νύχτα που ο χειμώνας έδινε σκυτάλη στην άνοιξη, χάνονταν στο πιο σκοτεινό και παγερό δυστύχημα. Σε αυτό που δύο αμαξοστοιχίες, μετά από μια πορεία πάνω στην ίδια γραμμή από αντίθετη κατεύθυνση, συγκρούονταν, βυθίζοντας το πένθος ολόκληρη τη χώρα. Των αδίκως τελειοθέντων αδελφών ημών εντός αεροδρομικών δυστυχήματι των Τεμπών. Στο Ηράκλειο σήμερα, ένα χρόνο μετά την τραγωδία, με πρωτοβουλία του Εργατικού Κέντρου Ηρακλείου, τελέστηκε στην Παναγίτσα του Μασταμπά επιμνημόσυνη δέηση για όλα τα θύματα. Τους 57 αδικοχαμένους, που ένα χρόνο μετά, όπως επισημάνθηκε, ακόμη στόχος είναι να δικαιωθούν. Σαν ελάχιστη προσφορά, ιδιαίτερα στις οικογένειες που χάσαν άδικα όλα αυτά τα νέα παιδιά. Με αυτόν τον τρόπο θέλουμε να δείξουμε τη συμπαράστασή μας, θέλουμε να πούμε τα θερμά συλληπιτήρια στις οικογένειες, αλλά και να αναδείξουμε ότι παρότι πέρασε ένας χρόνος, αυτές οι 57 ψυχές φωνάζουν για δικαιοσύνη, μια δικαιοσύνη που δεν έχει έρθει ακόμα. Πραγματικά ένα χρόνο μετά το δυστύχημα δεν έχει αποδοθεί ουσιαστική τιμωρία στους ενόχους αυτού του τραγικού δυστυχήματος. Με συγκίνηση μέσα στην εκκλησία ακούστηκαν όλα τα ονόματα. Κάθε θύματος που εκείνο το βράδυ ξεκινούσε για έναν προορισμό στον οποίο δεν έφτασε ποτέ. Με τον εφημέριο του ναού συγκινημένο να ζητά τα θύματα να μην ξεχαστούν. Να είστε γεροί, να χαίρεστε την οικογένειά σας όσους αγαπάτε και αυτά τα παιδιά άδικα χάθηκαν πρέπει να τα έχουμε στην ψυχή μας να ζούμε ζωντανά εκεί μέσα στην ψυχή μας. Ευαγγείλους. Για μια τραγωδία που επιβάλλει να αποδοθούν ευθύνες σε όσους αναλογούν, έκαναν λόγο τα μέλη της διοίκησης του Εργατικού Κέντρου, που με τη σημερινή κίνησή τους, όπως είπαν, θέλησαν να στείλουν μήνυμα συμπαράστασης στις οικογένειες των νεκρών, που αναζητούν τη δικαίωση της μνήμης των παιδιών τους, που θα έρθει μόνο όταν όσοι έχουν ευθύνες αυτές αποδοθούν. Η κυβέρνηση δυστυχώς είναι απόν και δεν έχει αποδοθεί μέχρι και σήμερα τις ευθύνες αυτής που πραγματικά τις έχουν. Αυτοί που θεωρούν ότι έχουν κάνει σωστά τη δουλειά τους δεν θα φοβόντουσαν να άρουν την ασυλία, είτε είναι βουλευτική είτε είναι λόγω ευθύνης υπουργών, και να περάσουν από την ελληνική δικαιοσύνη. Δυστυχώς όμως βλέπουμε ότι κρύβονται πίσω από αυτές τις ασυλίες, αλλά οι αδικοχαμένες ψυχές είναι εδώ και θα είναι εδώ πέρα μέχρι να αποδοθεί δικαιοσύνη.